Σημαντική επιβάρυνση του δικτύου ομβρίων που καταλήγει στο λιμάνι του Βόλου με οργανικό φορτίο, δηλαδή αστικά λίμματα, προκύπτει από τις μετρήσεις τις οποίες διενήργησε η Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Η υπηρεσία έλαβε δείγματα θαλασσινού νερού από τρία σημεία, ένα στο σημείο όπου δένουν τα επτάμενα δελφίνια, ένα απέναντι από το Δημαρχείο και ένα στο ύψος του Τελωνίου. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων που δημοσιοποιήθηκαν χθες το απόγευμα, προκύπτει σημαντική επιβάρυνση της θάλασσας από κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκους. Τα δείγματα που ελήφθησαν εξετάστηκαν από πιστοποιημένο εργαστήριο και βγήκαν τα αποτελέσματα τα οποία δείχνουν πως υπάρχει μικροβιακή επιβάρυνση με εντερόκοκκους, κολοβακτηρίδια και γενικότερα προσωμιάζουν με αστικού τύπου λίμματα. Αυτό είναι ένα γεγονός αδιαμφισβήτητο. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει και γι' αυτό το λόγο και απεστάλλει το έγγραφο αυτό από μένα στις συναρμόδιες υπηρεσίες, να συνεργαστούν όλες οι υπηρεσίες για να δούμε την πηγή από πού προέρχονται αυτά. Η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, επιχειρώντας να ερμηνεύσει το φαινόμενο της μικροβιακής επιβάρυνσης του λιμανιού, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράνομων συνδέσεων με το δίκτυο των ομβρίων ή ακόμη και απόρριψης στους αγωγούς ακαθάρτων από κάποιο βιτίο. Θα πρέπει να δούμε τους αγωγούς ομβρίων υδάτων, οι οποίοι μπορεί πραγματικά να μην είχαν διαρροή όλες αυτές τις μέρες, μπορεί όμως να έχουν τώρα, αυτές τις μέρες, διότι τα αποτελέσματα δείχνουν κατά τι αυξημένα ως προς τη μικροβιακή επιβάρυνση τα τελευταία. Μήπως, ένα παράδειγμα θα πω για να καταλάβει κάποιος, για να μην μιλάμε με αερολογίες. Μπορεί κάποια πολυκατοικία να έχει συνδέσει παράνομα το δίκτυο το δικό της με έναν αγωγό ομβρίων. Θα πρέπει λοιπόν οι δικές μας υπηρεσίες, το Λιμεναρχείο, η ΔΕΙΑΜ, ΟΛΒ, να εξετάσουν όλα τα ενδεχόμενα. Απαντώντας, η ΔΕΙΑΜ δημοσιοποιεί ξανά τα στοιχεία των μετρήσεων που είχαν διενεργηθεί τη Μεγάλη Εβδομάδα και επιμένει στον εντοπισμό αμμονιακού αζότου στα δείγματα νερού από τον προβλήτα σκραπ, υπονοώντας ότι η επιβάρυνση της θάλασσας οφείλεται στη διαβροχή του σκραπ. Πήραμε δείγματα, το δείγμα έδειξε ότι δεν είναι αστικό λίμα. Τα χαρακτηριστικά δεν είναι αστικό λίμα. Ελέγξαμε όλα τα και από τότε και κάθε μέρα και μέχρι χθες ελέγχουμε το δίκτυο των ομβρίων. Ούτε στο δίκτυο των ομβρίων έχει εντοπιστεί κάτι. Θα συνεχιστούν αυτοί οι έλεγχοι. Πήραμε και δείγμα από τα ομβρία, τα οποία θα δούμε αύριο μεθαύριο τις αναλύσεις. Πάντως η πληροφορία μέχρι στιγμής είναι ότι δεν προέρχεται κάτι από το δίκτυο των ομβρίων της ΔΕΙΑ. Υπάρχει μια πηγή που προκαλεί όλο αυτό. Και αυτό, αν δεν συνεργαστούμε όλοι μαζί, θα είναι πολύ δύσκολο να το εντοπίσουμε. Νομίζω πως ο στόχος όλων είναι ένας. Ποιος είναι? Να βρούμε τι είναι αυτό που προκαλεί αυτό το πρόβλημα και να το λύσουμε. Το μεσημέρι εκδόθηκε από το Δήμο Βόλου δελτίο τύπου με το οποίο εξαπολύεται σφοδρή επίθεση κατά της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας. Όπως αναφέρεται, η κυρία Κολυνδρίνη συνεχίζει να αγνοεί, προφανώς εσκεμμένα, τα στοιχεία που οι συνεχείς υπεύθυνες αναλύσεις της ΔΕΙΑΜ δίνουν και αντίθετα, κατά παράβαση κάθε δεοντολογίας, διοχετεύει σε φιλική προς αυτή φυλάδα δικές της μετρήσεις από ένα εργαστήριο, επιβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται περί διαρροής λίμματος από το δίκτυο, αλλά περί διαρροής λίμματολάσπης από το σύστημα παραπληροφόρησης που έχει εγκαταστήσει. Στο μεταξύ, λίγο πριν 12 το μεσημέρι, δημοσιοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα των μετρήσεων για την ύπαρξη βαρύων μετάλλεων στα δείγματα νερού που έλαβε η Διεύθυνση Υγείας από 4 διαφορετικά σημεία του παραλιακού μετόπου. Όπως προκύπτει από τις εν λόγω μετρήσεις, δεν υπάρχει επιβάρυνση της θάλασσας από βαρέα μέταλλα.